Ανεξέλεκτες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το φαινόμενο των αυτοσχέδιων χωματερών στο Ηράκλειο, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς. Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος εδώ στην περιοχή της Φοινικιάς. Δημότες αγανακτούν για αυτές τις εικόνες ντροπής. Σκουπίδια από εδώ, σκουπίδια τα μαζεύουμε από το Βλησιά, γεμάτο σκουπίδια. Πάνε πάλι τα ξαναρίχνουν εκεί πέρα. Τι θα γίνουμε δηλαδή, μας φάνε τα κουνούπια, μας έχουν παρετήσει έτσι. Θα πω παραμελημένοι πολίτες, από θέματα φωτισμού, από θέμα δρόμου, από θέμα σκουπιδιών. Ζητάμε καθαριότητα, ζητάμε νερό, ζητάμε φωτισμό το βράδυ, δηλαδή κάποια πράγματα βασικά. Η Δημοτική Αρχή κάποιες φορές και κάποιες στιγμές πρέπει να κάνει και μια βόλτα εκτός των τυχών. Ασυνείδητοι πολίτες να αποθέτουν μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και κάθε λογή σκουπίδια σε διάφορα σημεία της Φοινικιάς, με δημότες και διερχόμενους οδικούς να διαμαρτυρώνται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα ρημάδια, όλα. Υπάρχει καθαριότητα εδώ στην περιοχή? Από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Πουθενά, τίποτα, τίποτα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και ο δρόμος βλέπουμε πάνω και παράπονα για τον δρόμο, δεν έχει λέει. Ο δρόμος είναι, δεν είναι δρόμος, ο δρόμος είναι αυτός. Δεν μπορεί να σκοτωθείς να πάει στιγμή. Οι δρόμοι είναι δρόμοι αυτοί που πάμε και ερχόμαστε. Χόρτα από τη μια, βρωμιές από την άλλη, σκουπίδια. Πέρα από τα βουνά σκουπιδιών, δημότες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη φωτισμού, αλλά και για την κατάσταση του οδοστρώματος. Δεν έχουμε βιολογικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο δρόμος ή ο βιολογικός. Κακής ποιότητας οδόστρωμα και μικρής διάστασης. Και στην περιοχή της Φοινικιάς καταγράφηκαν πρόσφατα προβλήματα έλλειψης νερού, με τους δημότες να περιγράφουν την ταλαιπώρια τους, ακόμη και στο ζήτημα επικοινωνίας με αρμόδιους από τη ΔΕΗ. Είχαμε και 4 μέρες να πάρουμε νερό, είχαμε και 5 μέρες να πάρουμε νερό. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα είναι ότι κάποια άτομα στη ΔΕΗ, στο τηλεφωνικό κέντρο, υποτίθεται ότι δουλεύουν το απόγευμα και το τηλέφωνο δεν το σηκώνουν. Μας παραπέμπουν να παίρνουμε σε ένα αριθμό πενταψήφιο, ο οποίος αυτός χρεώνεται. Έχουμε καταδύσει να μιλάμε μεταξύ ανθρώπου και τηλεφωνητή. Πατήστε το 1, πατήστε το 2, πατήστε το 3. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, επιχείρηση σκούπα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο της ιστορικής κρίνης η περιοχή Κορώνη Μαγαρά, μνημείο το οποίο ήταν πνιγμένο στα καλάμια και στην αδιαφορία εδώ και αρκετά χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια, ο επίμαχος χώρος πέριξ του μνημείου καθαρίστηκε από τα αγριόχορτα και τα καλάμια. Τώρα αυτό που απομένει είναι εργασίες συντήρησης και ανάδειξη του μνημείου. Εν τω μεταξύ, εκκρεμούν εργασίες συντήρησης εντός του μνημείου, το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση, όπως υποστήριξε η Λιάννα Σαρίδα.